αναφερθήκαμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες του National Geographic με αφορμή και με στόχο βέβαια την ανάδειξη του γεωπάρκου της Ιτίας. Σωστά, και φαίνεται ότι έχει προσελκύσει αρκετούς Ευρωπαίους ήδη αυτή η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Κρήτης και National Geographic. Περισσότερα βέβαια και για την συνεργασία αυτή, αλλά και για το τι θα δούμε από αυτό το περιοδικό, το οποίο μας έχει συνηθίσει σε μοναδικούς προορισμούς, θα μας πει ο κύριος Κώστας Λιμπερίου, είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης στη Ιτία. Μάλιστα, πάμε να τον συναντήσουμε, κύριε Λιμπερίου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, κυρία Σπανού. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα δύο πρώτα θέματα της εκπομπής σας αναφέρονται στη Ιτία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όμορφες και ξεχωριστές οι αφορμές και έχουμε αδυναμία γενικά σε περιοχές που ξεφεύγουν από τις μεγαλοπόλεις. Η αλήθεια είναι και πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και στη Ιτία και στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, κύριε Λιμπερίου, έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση αναφορικά με αυτή την. Με αυτό το πολύ δυνατό brand που έχετε στην περιοχή σας και αναφέρομαι στο γεωπάρκο της Ιτίας και βλέπουμε το National Geographic φεύγει, εξασχοληθεί με το ρεπορτάζ, προχωρά μέσα σε μια διαδικασία. Να το αναδείξει ακόμα περισσότερο, και να το γνωρίσουν νομίζω και οι άνθρωποι που είναι λίγοι, οι οποίοι δεν το ξέρουν, αλλά και να το επισκεφτούν αυτή τη φορά. Θέλω να ξεκινήσουμε το εξής. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια επιβράβευση των προσπαθειών που έχετε καταβάλει τα τελευταία χρόνια προκειμένου στην πρώτη γραμμή να έρθουν αυτά τα δυνατά χαρακτηριστικά του γεωπάρκου? Κύριε Παναγιωτόπουλε, η Ιτία είναι πολύ τυχερή που διαθέτει το γεωπάρκο. Να πούμε ότι είναι ένα από τα δύο γεωπάρκα της Κρήτης και ένα από τα 7 της Ελλάδας. Και από τη στιγμή που έχει τον brand UNESCO, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκινήσει από την περιφέρεια Κρήτης συντονισμένα. Αφορά το UNESCO brand Κρήτης και αφορά τις τέσσερις περιοχές. Το γεωπάρκο της Ιτίας, τα Αστερούσια, τον Ψιλορίτη και την Σαμαριά. Μέσα από τις σελίδες του National Geographic, οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να δουν τις ομορφιές του τόπου μας, να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να κλείσουν το εισιτήριό τους και να έρθουν να μας επισκεφθούν. Κύριε Λιμπερίου, όλες αυτές οι προσπάθειες για το γεωπάρκο αφορούν, εσείς έχετε εικόνα αν αφορούν, ας πούμε, πιο πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμα και τώρα το χειμώνα μπορεί κάποιος να έρθει να περιηγηθεί? Είναι κάτι νομίζω που μπορεί να γίνει 12 μήνες το χρόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Το γεωπάρκο της Ιτίας είναι επισκέψιμο όλο το χρόνο. Βέβαια, τα φαράγγια, όπως είναι το φαράγγι των Νεκρών στη Ζάχρο και το φαράγγι του Ρίχτη στα Μουλιανά, έχει κάποια ιδιαιτερότητα το χειμώνα όταν τρέχει περισσότερο νερό. Από εκεί και πέρα, στον ξενώνα που διαθέτουμε στο Καρύδι, φιλοξενούμε σε τακτά διαστήματα σπηλαιολογικές ομάδες, σχολεία, εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να δουν τα σπηλαιά μας, τις περιοχές μας, τα μονοπάτια μας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το γεωπάρκο είναι μια τεράστια έννοια. Είναι η φύση, είναι ο πολιτισμός, είναι οι άνθρωποι. Η έννοια του γεωπάρκου είναι η αποκέντρωση και γι' αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί τα γεωπάρκα στα χωριά και εκεί στοχεύουμε στο να αναδείξουμε και τα χωριά και τις τοπικές κοινότητες. Και βέβαια σε αυτή την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει, θέλω να βάλουμε λίγο μέσα και τον καθοριστικό ρόλο της νέας γενιάς που θα πρέπει να πάρει τη σκητάλη από τους προηγούμενους και να πρωτοστατήσει σε δράσεις, σε κινήσεις που έχουν να κάνουν με το γεωπάρκο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα πρέπει να αρχίσουν να δημιουργούνται επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, πεζοπορικού τουρισμού και γενικότερα γεωτουρισμού. Να πούμε ότι ο Δήμος Ιτίας θα συμμετάσχει και το 2023 σε αρκετές εκθέσεις που περιλαμβάνουν όλο αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι τα καταστήματα πλέον είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία διαθέτουν το σύμφωνο ποιότητας του γεωπάρκου. Ξέρετε, είναι μια επιβράβευση για τα καταστήματα που διαθέτουν τα τοπικά προϊόντα, το λάδι, το μέλι, το κρασί και ο επισκέπτης θα τα γευτεί στη βάση τους. Να πούμε ότι η Ιτία πέραν της επισκεπτικότητας για το γεωπάρκο της, έχει πάρα πολλές ομορφιές, όπως ξέρετε πολύ καλά. Τις παραλίες της, τα πανηγύρια το καλοκαίρι και δεδομένου το ότι θα ξεκινήσει ξανά μια συνεργασία με ένα τουριστικό πράκτορα φέτος για απευθείας πτήσεις από την Σκανδιναβία, ευελπιστούμε για ένα καλύτερο 2023. Μια αγορά ιδιαίτερα δυναμική, βέβαια, που ενισχύει κυρίως τα τελευταία χρόνια τη Δυτική Κρήτη, αλλά θα βρεθεί και στα Ανατολικά. Λοιπόν, κύριε Λιμπερίου, να σε ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.